Δεν ξέρω, γιατρέ μου, αν αυτή η αύξηση των θετικών περιστατικών είχαμε τριψήφιο αριθμό χτες, μετά από πολύ καιρό, αν σημαίνει κάτι για στάσους ειδικούς. Σε συνδυασμό πάντα με την αύξηση της θετικότητας. Πιστεύω ότι σημαίνει κάτι, είναι ένα μικρό καμπανάκι ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν ανά πάσα στιγμή και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και αυτοί είναι εκτεθειμένοι και είναι δυνατόν να δούμε έστω και ένα μικρό κύμα του κορονοϊού ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Το βλέπουμε τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει επίσης στη Ρωσία μια τεράστια αύξηση κρουσμάτων λόγω της ινδικής μετάλλαξης. Και αυτή είναι η απειλή. Δυστυχώς, παρόλα αυτά, τα ποσοστά των εμβολιασμένων στην κατηγορία κάτω των 30 είναι χαμηλά ακόμη, αρκετά χαμηλά. Και επίσης, με τα μέτρα χαλάρωσης, αυτά τα ίδια άτομα που είναι και οι πιο νεαροί είναι και οι πιο δραστήριοι μέσα στην κοινότητα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι εύκολο να μεταδοθεί ανάμεσά τους. Τώρα, ξέρετε, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Αυτά είναι δεδομένα μας. Ναι, έχετε δίκιο που το αναφέρετε, γιατί φαίνεται πως στις νεαρότερες ηλικίες η πορεία του εμβολιασμού δεν είναι αναμενόμενη. Όχι. Έτσι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό που κάνουμε έκκληση είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αν δεν εμβολιαστούμε οι πλήστοι όσοι μπορούμε, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να υπάρχουν άτομα που για λόγους υγείας δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτή είναι όμως η μειονότητα. Αν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα απαλλαγούμε από τον κορονοϊό. Το βλέπουμε και αυτή η αύξηση, λέω, είναι ένα μικρό καμπανάκι, ελπίζω να μην συνεχιστεί και το εύχομαι, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια. Αυτή, γιατρέ μου, ναι, γιατρέ μου, τα άτομα αυτά, τα περιστατικά, καταρχήν ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι η αύξηση των ασθενών στα νοσοκομεία, εισαγωγές. Ακριβώς. Ας αρχόμουν και σε αυτό. Εδώ έχουμε μια σημαντική αύξηση από την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε πέσει στα 30 άτομα να βρίσκονται, να νοσηλεύονται σε 30 ασθενείς στα νοσοδιευτήρια και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τους 46. Ναι. Και δηλαδή έχουμε ένα 50% αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα. Ναι. Αυτά όλα είναι, μπορεί να φαίνονται μικροί αριθμοί, αλλά ελπίζω να μην έχουμε εκτόξευση. Δηλαδή αυτό θα είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα, μια και θέλουμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, μια και θέλουμε να έχουμε και τουρισμό. Και με όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβούν αυτά που θέλουν. Ναι. Τώρα, επειδή γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη μετάλλαξη Δέλτα. Αυτή την παραλλαγή. Μετάλλαξη. Ναι, ναι, η ειδική μετάλλαξη. Θεωρείτε ότι αυτή είναι ικανή να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα τέταρτο κύμα? Και το ρωτώ γιατί ο εμβολιασμός μπορεί να μην είναι τόσο στις νεαρότερες ηλικίες. Όμως γενικά ο κόσμος έχει εμβολιαστεί. Πώς θα φτάσουμε σε ένα τέταρτο κύμα όταν ένα μεγάλο κομμάτι είναι εμβολιασμένο? Ναι, ναι. Το τέταρτο κύμα μπορεί να μην είναι, και το έχω πει και προηγουμένως σε άλλες ευκαιρίες, ότι μπορεί να μην είναι του μεγέθους που είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο. Mm-hmm. Το πιο πιθανό δεν θα είναι αυτού του μεγέθους, αλλά θα είναι ένα κύμα που θα προσβάλλει τους μη εμβολιασμένους κυρίως, κατά κύριο λόγο. Και δεύτερον, κάτι το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε, η μετάλλαξη Δέλτα έχει πιο ψηλή νοσηρότητα, δηλαδή νοσούν περισσότερα άτομα, και αυτό ας το έχουν υπόψη και νεαρότερες ηλικίες, γι' αυτό βλέπουμε και αύξηση των νοσηλιών. Ναι. Άρα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε εξίσου όπως ήταν πριν 6 μήνες. Τα πράγματα μεταβάλλονται και όπου υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για τον κορονοϊό θα προσβάλλει αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σίγουρα, και το παραπάνω, δεν θα έχουμε το μέγεθος του κύματος που είχαμε
τον περασμένο Νοέμβριο, ειδικά Δεκέμβριο, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά σε κλειστούς χώρους, και επίσης το πιο βασικό, πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Ναι, ναι, πέστε μου κάτι τελευταίο. Η πρόβλεψη δικιά σας όσον αφορά την εξέλιξη της μετάλλαξης της Ινδικής, θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα ή τα εμβόλια, τα εφιστάμενα, χωρίς μια τρίτη δόση, μπορεί να καλύψουν την όποια μετάλλαξη? Προς το παρόν, τα παρόντα εμβόλια καλύπτουν αυτή τη μετάλλαξη και δεν έχουμε πρόβλημα. Επομένως, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όσοι εμβολιαζόμαστε είμαστε αρκετά ασφαλείς. Και από εκεί και πέρα επίσης να πω ότι και αν νοσήσουν κάποιοι οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, που είναι ένα μικρότερο ποσοστό, συνήθως γύρω στο 10% είναι από τους εμβολιαστέντες πιθανόν να νοσήσουν, θα νοσήσουν πιο ελαφριά, πολύ ελαφριά. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Θα ήθελα επίσης να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε αυτή τη φάση, είναι ότι έχουμε ανοίξει τα σύνορα μας, λαμβάνουμε κόσμο, τουρίστες και από Ηνωμένο Βασίλειο και από Ρωσία, και αυτές οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή έχουν μια τεράστια έξαρση όσον αφορά την ειδική μετάλλαξη. Άρα, ασχέτως εάν λαμβάνουμε τα μέτρα μας, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί τι θα συμβεί εάν δεν τηρούμε όλοι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Και προσωπικής προστασίας. Μάλιστα. Αγαπητέ μου γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σε να δούμε την πολιτική.